Ο Λίβανος περνάει μια βαθιά οικονομική κρίση εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα, τον Μάρτιο δήλωσε αδυναμία να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του. Υπάρχει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα χρόνια τώρα, το οποίο έχει βρει προσωρινό καταφύγιο στον Λίβανο. Είναι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Υπάρχει το μεγάλο κόστος και οι βαριές επιπτώσεις από την πανδημία, η οποία βεβαίως δεν βασανίζει μόνο το Λίβανο, αλλά βασανίζει και πολλές χώρες του κόσμου, σχεδόν όλο τον κόσμο. Υπάρχουν οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτικές ομάδες, οι οποίες δεν είναι πάντα σε αρμονία μεταξύ τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η έκρηξη αυτή, η οποία προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές. Η εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω είναι μια εικόνα καταστροφής. Μια μεγάλη ακτίνα γύρω από το λιμάνι, τελείως κατεστραμμένη. Άμορφη μάζα από γυαλί, από ατσάλι, από πετό, το οποίο κόστισε τη ζωή μερικών εκατοντάδων ανθρώπων, με χιλιάδες τραυματίες, 4 νοσοκομεία τους τελείως κατεστραμμένα και βεβαίως τις υποδομές να υπολειτουργούν. Οι ελληνικές επιπτώσεις, και μιλούσα με την πρέσβη μας στο Λίβανο σήμερα το πρωί, συνοψίζονται στο εξής. 10 άτομα, 10 τραυματίες, 2 σοβαρά, είναι ήδη εκτός κινδύνου, μία κυρία η οποία έχασε τη ζωή της, και στεκόμαστε δίπλα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τις επιπτώσεις αυτής της τρομερής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού. Δεν υπήρχαν Έλληνες επισκέπτες, Έλληνες κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι ήταν επισκέπτες στη Βηρυτό εκείνη την περίοδο, εκείνη την εποχή, και ως εκ τούτου μιλάμε για ομογενείς οι οποίοι ζούνε στην Βηρυτό. Η δεύτερη αποστολή επίσημης κρατικής ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Λίβανο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος υπό το συντονισμό του Υφυπουργού κ. Κώστα Φραγκογιάννη και της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ΙΔΑΣ, και αποδέκτη προς περαιτέρω διανομή το στρατό του Λιβάνου, όπως μας έχει υποδειχθεί από τις τοπικές αρχές, θα πραγματοποιηθεί την 11η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 με τον απόπλου του αρματαγωγού πλοίου Ικαρία από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους και δυνάμενους προς τούτο, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια, η οποία συμβάλλει στην ανακούφιση ενός λαού με τον οποίο μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί και κοινοί στόχοι, και επίσης συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σημαντικό για μας, σε εκείνη την περιοχή του κόσμου, σε μια ταραγμένη γειτονιά, να έχουμε μια χώρα η οποία στέκεται στα πόδια της από μόνη της. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε από τις πρώτες χώρες οι οποίες θα πάνε εκεί, θα ενισχύσουμε οικονομικά την χώρα, θα φροντίσουμε μέσα από τις ελληνικές επιχειρήσεις και την δραστηριοποίησή τους αργότερα για την ίδια την ανοικοδόμησή της.